Το φεστιβάλ της Νεοδηγητή είναι η μεγάλη γιορτή της νεολαίας, όπου απόψε στο πάρκο Φαλήρου στην πόλη της Καβάλας θα συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της ροκ ελληνικής σκηνής. Ο Λάκης Παπαδόπουλος ή Κατά Κόσμο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Νίκος Γιώγαλας. Οι τρεις καλλιτέχνες, οι οποίοι πρωτοχάραξαν τον δρόμο της ελληνικής ροκ σκηνής, θα διασκεδάσουν με κλασικό ροκ αλλά και με μπαλάντες, με όλες τις μεγάλες γνωστές επιτυχίες από το ατέλειωτο και διαχρονικό ρεπερτόριό τους, όσους βρεθούν απόψε το βράδυ στο φεστιβάλ. Καλώς σας βρίσκουμε, δίνουμε τραγούδια βέβαια σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί απλώνεται το θέμα. Το καλό τραγούδι νομίζω προχωράει καλύτερα αυτόν τον καιρό. Στην Καβάλα την αγαπάμε την Καβάλα. Και εγώ και ο Νίκος και ο Γιάννης και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο συγκρότημα. Λέγαμε αμάν πότε θα πάμε. Μας αρέσει πολύ η Καβάλα και ευχαριστούμε την ΚΝΕ που μας κάλεσε όλους μαζί με αγάπη και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας και αν βέβαια και παιδιά, είμαστε και λίγο παιδιά, δηλαδή εντάξει μπορώ να έχω καβατζάρι τα 40, κάνα δύο χρόνια, αλλά παίζω κιόλας. Η άλλη είναι μεγάλη, ο Γιοκαρίνης, τεράστια ηλικία έχει. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης από τις πιο κλασικές φυσιογνωμίες της ελληνικής μουσικής σκηνής και ένα απόσπαστο κομμάτι της προοδευτικής ελληνικής μουσικής με τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες του, νοσταλγός του rock and roll και ευλαμπία. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με χαρούμενη διάθεση, επικοινωνία, ενέργεια και αυθορμητισμό. Υπάρχουν τραγούδια συγκεκριμένα που θα παιχτούν. Έτσι. Πολλές φορές αυτοσχεδιάζοντας παίζεται και ένα τραγούδι, δύο ή τρία που δεν είναι στο πρόγραμμα. Κάνουμε τέτοια. Και εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν αυτά. Από εκεί και πέρα γι' αυτό το βλέπω. Ό,τι βγάλει ο Σάκος, η ψυχή μας θα είναι. Όπως και να έχει το πράγμα, η ψυχή μας θα είναι. Και από μένα και από τον Λάκη και από τον Νικόλα. Αν δώσεις ενέργεια, θα πάρεις ενέργεια. Αν δεν δώσεις ενέργεια, μένεις μόνος σου. Το βράδυ θα γουστάρουμε όλη παρέα. Ο Νίκος Γιώγαλας δεν χρειάζεται συστάσεις. Πολλά από τα τραγούδια του είναι αγαπητά στο ευρύ κοινό, ενώ ξεχωρίζει για το ήθος και την αξιοπρέπειά του. Έχουμε να παίξουμε τραγούδια αγαπημένα, γιατί ένα πρόγραμμα που το κάνουν τρεις άνθρωποι, μοιραία μαζεύει και τα πιο γνωστά τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε μια καλή μπάντα, με ωραίο ήχο, μεγάλο πρόγραμμα, διάφορα, ας πούμε, έτσι, χιουμοριστικά επεισόδια και τα λοιπά, αυθόρμητα ως επιτοπλίστων, στα οποία βέβαια προείσταται ο Λάκης. Εγώ δηλαδή το Λάκη θα ήθελα να είμαι κάμερα μάν ή ξέρω εγώ κάτι, ας πούμε, και να πηγαίνω στις συναυλίες του και να τον μαγνητοσκοπώ. Αυτό έτσι σκέφτηκα κάποτε για το Λάκη. Ότι πέρα από το ότι μ' αρέσουν τα τραγούδια του, μ' αρέσει πολύ και ο τρόπος που παρουσιάζει τα τραγούδια. Με τον Γιοκαρίνη είναι η πρώτη φορά που παίζω μαζί. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια με πρόταση του Λάκη έγινε αυτό το σχήμα και παίζουμε. Με το Λάκη έχουμε παίξει και παλιά. Και ελπίζουμε να περάσουμε ωραία σήμερα.